καλά. Όλα καλά. Οι Λάκωνες Ομογενείς αντιλαμβάνονται, στηρίζουν και ενθαρρύνουν την τιτάνια προσπάθεια του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κυρίου Ευσταθίου και της τοπικής εκκλησίας μέσα από 13 ιδρύματα προσφοράς. Η τοπική εκκλησία και ο Μητροπολίτης κάθε χρόνο βρίσκουν τον τρόπο να ανταποδώσουν. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, με τη φροντίδα και καθοδήγηση του Επισκόπου της κυρίου Ευσταθίου, διοργανώνει και φέτος αυτή τη σεμνή εκδήλωση προς τιμή σας. Η τοπική μας Εκκλησία ως φιλόσοργη μητέρα καλοδέχεται όλους εσάς, τα ξενιτεμένα παιδιά σας, παιδιά της, επιθυμεί να σας συναντήσει όλους μαζί, να μάθει τα νέα σας, να πληροφορηθεί για την πρόοδό σας και να μοιραστεί τους προβληματισμούς και τις σκέψεις σας. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια εκείνα που θα μπορούσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά μας για την πολύτιμη συμπαράστασή σας στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. Η πραγματομοίηση εκ μέρους σας εκδηλώσεων για την ενίσχυση των ιδρυμάτων της Μητροπόλεως μας, η αποστολή τροφίμων και ενδυμάτων, αποτελούν χειροπιαστές αποδείξεις της αναγνώρισης της μεγάλης κοινωνικής προσφοράς των ιδρυμάτων, του υψηλού επίπεδου παρεχομένων υπηρεσιών σε αυτά και της άρνησης περίθαλψης των εμπερίστατων συνανθρώπων μας. Ταυτόχρονα, η επαναλαμβανόμενη ενίσχυσή σας αποτελεί διακριτική καθοδήγηση για την εκ μέρου μας ακόμη πιο χρηστή διαχείριση και διοίκηση των ιδρυμάτων μας. Για κάθε δολάριο, αλλά και για κάθε δωρεά, κόβεται και αποστέλλεται η σχετική απόδειξη, συνοδευόμενη από την ευγενική ευχαριστήρια επιστολή του Μητροπολίτου μας. Είναι σπουδαίο πράγμα οι δωρεές να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και ο δωρητής να έχει την βεβαιότητα πως άξιζε που πραγματοποίησε τη δωρεά αυτή και πως αξίζει να την επαναλαμβάνει τακτικά. Στα ιδρύματά μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών μας. Στο πρόσωπό τους, κυριολεκτικά υπηρετείται ο ίδιος Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Όλοι όσοι διακονούν στα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας έχουν θυσιαστική διάθεση, δεν εφίδονται χρόνου και κόπου και προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις να φροντίσουν, να ανακουφίσουν και να παρηγορήσουν τους τροφίμους μας που δυστυχώς πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα για τα ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ο Μητροπολίτης μας, με τη θεία ενίσχυση, τη συμπαράσταση των συνεργατών του και του ποιμνίου του, αφιέρωσε τη ζωή του για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Δεν είναι τυχαίο, όπως δημόσια το έχει εκφράσει και ο ίδιος, πως θεωρεί το άσυλο Ανιάτων την άνοιξη της ζωής του. Το άσυλο Ανιάτων αποτελείται από ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Εντός του βρίσκουν φροντίδα 100 και πλέον ασθενείς. Οι αιτήσεις για την εισαγωγή είναι πολλές και αυτό και προβήκαμε στην επέκταση των κλινών ύστερα από τις σχετικές μελέτες και τις κρατικές άδειες. Εκ μέρους μας υπάρχει καλή διάθεση και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους έχουν ανάγκη. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την εισαγωγή είναι να υπάρχει άδεια κλίνη και να υπάρχει η έγκριση του ΕΟΠΗ που καλύπτει εν μέρη τα έξοδα της νοσηλείας των ασφαλισμένων του. Φέτος το Άσυλο Ανιάτων ίδρυσε και λειτουργεί το Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία, αφού προηγουμένως τροποποίησε κάποιους από τους χώρους του Κέντρου Αποθεραπείας μετά την αναστολή της λειτουργίας του. Καθημερινά, εκτός από τις μερίδες του φαγητού που παρασκευάζονται στα υπερσύγχρονα μαγειρία του Ιδρύματος και αντισύντες των ασθενών,
παρασκευάζονται 50 και πλέον μερίδες φαγητού, οι οποίες προωθούνται μέσω του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι της Ιεράς Μητροπόλεως μας σε απόρους μοναχικούς συνανθρώπους μας που διαβιούν στις οικίες τους. Με τη βοήθεια του Θεού και το φετινό καλοκαίρι, οι περιπατητικοί ασθενείς μας συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα των κατασκηνώσεων ατόμων με αναπηρία της Μητροπόλεως μας που ευρίσκονται στα όμορφα βάτικα. Εκεί, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έκαναν τις διακοπές τους. Μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές, προσπαθήσαμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του ασύλου Ανιάτων. Επιθυμούμε να σας κάνουμε κοινωνούς της αγωνίας και της προσπάθειας του Μητροπολίτου μας και των άξιων συνεργατών του, ώστε οι τρόφιμοι των Ιδρυμάτων μας να μην στερηθούν τίποτα από τη ζωή τους και διαμονή τους να είναι ως το δυνατόν πιο ευχάριστη. Αγαπητοί μας ομογενείς, να θυμάστε πως πάντοτε θα έχουμε στη μνήμη μας την πολύτιμη συμπαράστασή σας. Θα προσευχόμαστε για την υγεία και την πρόοδό σας. Να έχετε την ελπίδα σας στο Θεό και να γνωρίζετε πως ετούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Ο μεγάλος ρήτορας της Εκκλησίας μας, Ιερός Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της επαρχίας του, αυτήν την προσφώνηση τους κάνει. Εμείς πατέρες, εμείς αδελφοί, εμείς τέκνα. Δηλαδή, ο καθένας από εσάς, είπε εκείνος τότε, είναι πατέρας μου, η μεγαλύτερη στην ηλικία. Η άλλη, η μικρότερη στην ηλικία, αδελφοί του, αδέρφια του. Και η ακόμη πιο μικρή, παιδιά του. Τι καλύτερη προσφώνηση θα είχα να κάνω και εγώ απευθυνόμενος σε όλους σας. Είστε οι πατέρες μας. Είστε τα αδέρφια μας, είστε τα παιδιά μας. Είστε η μεγάλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα. Είστε εκείνοι που κρατήσατε γερά όλες τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και την ορθοδοξία μας προπάντων. Μάθατε και εβιώσατε την αλήθεια την μεγάλη ότι ο ελληνισμός είναι συνυφασμένος με τον χριστιανισμό και δεν μπορεί να ζήσει εάν απομακρυνθεί. Είναι παρατηρημένο και το λένε οι ιστορικοί ότι όπου έγινε αποσύνδεσης χριστιανισμού και ελληνισμού εζημιώθηκε και εχάθηκε ο ελληνισμός. Ο χριστιανισμός σ' όλα της γης τα μήκη και τα πλάτη έχει θέση και είναι η ελπίδα των ανθρώπων. Σας ομολογώ με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου ότι σας αγαπώ ιδιαίτερα, σας εκτιμώ βαθύτατα και σας θαυμάζω. Πολλές φορές η σκέψη μου, όχι το χρόνο, ούτε το μήνα, αλλά και την ημέρα, διαβαίνει βουνά και λαγκάδια, διασχίζει ωκεανούς και θάλασσες και έρχεται κοντά σας για να σας χαρεί και για να σας δώσει την στοργήν την οποία πάντοτε ακτινοβολεί η Αγιωτάτη Εκκλησία μας. Αλλά και να πάρω από εσάς την δύναμη, η οποία είναι έκφραση της αγάπης σας. Οι πατέρες λένε ότι η αγάπη είναι εφευρετική και όταν την έχει κάποιος, βρίσκει πολλούς τρόπους να την εκδηλώσει. Και εσείς το ίδιο κάνετε. Εκεί που είστε, δεν λησμονήσατε την πατρίδα σας. Δεν λησμονήσατε το χωριό σας. Δεν λησμονήσατε τους ανθρώπους που αφήσατε φεύγοντας. Μπορεί μερικοί γονείς από εσάς, γονείς σας, να επέθαναν χωρίς να είσαστε κοντά τους. Όμως σας βεβαιώνω ότι έφυγαν και έτσι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί μάθαιναν τα ευχάριστα μαντάτα τα δικά σας. Ο πατέρας και η μάνα ζουν όχι για τον εαυτόν τους, αλλά για τα παιδιά τους. Και όταν τα παιδιά ξέρουν ότι είναι καλά, τότε εκείνοι λένε τον είναι πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα. Εσείς δείξατε την αγάπη σας όχι με λόγια, αλλά με έργα, διότι η πραγματική αγάπη έτσι εκφράζεται.
και λόγης βεβαίως, αλλά προπάντων και έργης. Δεν υπάρχει χωριό που να μην έχετε βάλει τη σφραγίδα σας σε έργα κοινής ωφελίας, στην εκκλησία, στο κοινοτικό γραφείο, στο δημαρχείο, στους δρόμους, στο σχολείο. Έχετε αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη της αγάπης σας και της εκτιμήσεώς σας στη γενέτειρά σας. Και εγώ προπάντων έχω να ομολογώ ευκαίρος ακέρος ότι βάλατε τη σφραγίδα σας και στα 12 ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως μας και σε πάρα πολλούς ναούς και άλλα έργα κοινής ωφελίας. Πρέπει να σας λέγω χίλια ευχαριστώ για αυτά που έχετε κάνει για τα ιδρύματα. Αλλά επειδή δεν μπορώ να σας πω χίλια ευχαριστώ, σας λέγω ένα μεγάλο. Και η δεξίωση αυτή, αυτό το σκοπό έχει. Για να σας πει το ευχαριστώ και για να σας εκφράσει την ευγνωμοσύνη ο Μητροπολίτης του τόπου σας, της πατρίδος σας και οι συνεργάτες του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όσοι αγωνίζονται και εργάζονται στα Ιδρύματα και πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσφορά στα Ιδρύματα των εργαζομένων δεν είναι απλή. Έναν άνθρωπο έχουμε στο σπίτι μας και όταν γίνει κατάκητος, μια μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες ευχαρίστως τον βοηθούμε. Από εκεί και μετά αρχίζει η κόπωση και κάποτε και η αγανάκτηση. Σκεφτείτε ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν σύνταξη μέσα στα Ιδρύματα. Γι' αυτό εδώ κάνω μια παρένθεση. Όταν ξέσπασε η κρίση η οικονομική στον χώρο των ελλαδικών, κυριολεκτικά είχα δύο εφιάλτες. Ο ένας, τι θα γίνουν οι τρόφιμοι των Ιδρυμάτων, πώς θα εξυπηρετηθούν μέσα στα Ιδρύματα. Σας λέγω δε ότι και για έναν από αυτούς, αν τον πλησιάσετε και μάθετε που ήταν, πώς ζούσε και πώς ήρθε τώρα κοντά μας, θα πείτε άξιζε και μόνο για τον έναν να γίνει ολόκληρο Ίδρυμα. Λοιπόν, τι θα γίνουν οι τρόφιμοι των Ιδρυμάτων. Αλλά ο άλλος εφιάλτης ήταν τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επένδυσαν ελπίδες σε αυτά τα Ιδρύματα και μπήκαν μέσα με ωραία διάθεση, με όνειρα, με λαχτάρα να προσφέρουν και να μείνουν εκεί στα Ιδρύματα μέχρι να πάρουν τη σύνταξή τους. Εσείς από το περίσσευμά σας ή από το υστερημά σας θεωρήσατε χρέος σας να στέλνετε είτε ταχυδρομικός είτε όταν έρχεστε εδώ στην πατρίδα να κάνετε το χρέος σας. Μου είπε στην προηγούμενη εκδήλωσή μας, γιατί τώρα αυτή είναι η πέμπτη, μου είπε κάποιο πρόσωπο πολύ επιφανές από το ομογενειακό κόσμο. Σεβασμιότατε, ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, σας ευχαριστούμε, τα βιώσαμε σε όλο το μεγαλείο, αλλά κάνετε ένα λάθος. Πείτε μου, λέω, να το προσέξουμε για το χρόνο. Το λάθος σας είναι ότι τόσοι άνθρωποι είμαστε, ομογενείς ήρθαμε και δεν βγάλατε ένα δίσκο για τα Ιδρύματα της Μητροπόλεως. Και τότε εγώ χαμογελαστά του είπα, μα δεν ήταν ο σκοπός της συναντήσεώς μας να βγάλουμε δίσκο. Εμείς κάνουμε αυτή τη δεξίωση για να τιμήσουμε εσάς τους ομογενείς για αυτά τα οποία έχετε κάνει, όχι για να κάνετε εκείνη τη στιγμή ή και για το μέλλον. Δηλαδή, αυτός ο τρόπος της εκδηλώσεως της αγάπης μας νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί δεόντως και από εσάς και να σκεφτείτε, όπως ακριβώς το σκεπτόμεθα κι εμείς, ότι είναι τιμητική αυτή η εκδήλωση για εσάς τους οποίους θεωρούμε ευεργέτες. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος, το Ασύλου Ανιάτων, σας είπε και λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ιδρύματος και για την σχολή καταρτήσεως ατόμων με ειδικές ανάγκες που συστεγάζεται στο Ίδρυμα και τώρα απλωθήκαμε και στο άλλο το οποίο έχουμε αναστείλει τη λειτουργία. Επομένως δεν χρειάζεται εγώ να σας πω λεπτομέρειες. Εγώ και πάλι σας λέγω ότι σας αγαπώ και σας εκτιμώ και την αγάπη μου αυτή και την εκτίμηση την κάνω αναμφισβήτητη προσευχόμενος. Όταν λες ωραία λόγια για έναν άνθρωπο, δείχνεις ότι τον αγαπάς. Όταν κάνεις καλά έργα για αυτόν τον άνθρωπο, να τον εξυπηρετήσεις, να τον βοηθήσεις, δείχνεις αγάπη μεγαλύτερη.
Αλλά όταν για αυτόν τον άνθρωπο προσεύχεσαι, τότε η αγάπη σου είναι αναμφισβήτητη. Διότι μιλάς με τον Θεό και δεν μπορεί να λες ψέματα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην πατρίδα σας. Σας εκφράζω τη χαρά μου για την συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον καθέναν χωριστά και όλους μαζί για αυτά τα οποία έχετε κάνει. Σύλλογοι και ομοσπονδίες του Μόντρεαλ, του Τορόντο, της Νέας Υόρκης, της Παλακονικής, έκαναν διάφορες εκδηλώσεις κατά τον χρόνο που πέρασε και συνολικά συγκεντρώθηκε ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο εμένα με έχει συγκλονίσει, περίπου 250.000 δολάρια. 100.000 δολάρια ήταν η δισκοφορία, θα έλεγα, μόνο του Τορόντο. Και οι άλλοι από 40, από 50.000 του Μόντρεαλ και εκείνοι ξεκίνησαν πρώτοι και εν συνεχεία όλοι οι άλλοι. Δεν θέλω να αναφερθώ στον καθέναν χωριστά γιατί οπωσδήποτε είναι πολλοί και θα παραλείψω και δεν θα ήθελα κανέναν να στενοχωρήσω. Απέναντίας ήθελα όλους να σας δώσω χαρά. Δεχτείτε λοιπόν τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας για ό,τι έχετε κάνει και για ό,τι η καλή καρδιά σας και το ενδιαφέρον σας για την πατρίδα σας, για τους δικούς σας ανθρώπους, διότι μέσα στα ιδρύματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι άνθρωποι ξένοι, είναι αδέρφια σας, είναι γονείς σας μερικοί, είναι πατριώτες σας, είναι λάκωνες προς τους οποίους και εσείς και εγώ έχουμε καθήκοντα και υποχρεώσεις. Εύχομαι καλή διασκέδαση, εύχομαι να περάσετε καλά, εύχομαι να έχετε ωραία ανάμνηση από την απόψινή μας συνάντηση και να ευχηθούμε και του χρόνου πάλι να συναντηθούμε. Είτε εδώ και ευχαριστούμε τον κύριο Καλοειδή και την σύζυγό του, διότι μας εξυπηρετούν στο δικό τους χώρο πλέον και μας διευκολύνουν και πάρα πολύ ως προς τα έξοδα, αν και εμείς είμαστε διατεθειμένοι τα πάντα να κάνουμε για σας, προκειμένου εσείς να φύγετε ευχαριστημένοι. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Καλή σας όρεξη και καλή διασκέδαση. Παναγιώτατε, εκ μέρους της Παλακονικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, όλων των λακώνων που ευρίσκονται εδώ, αλλά και όλων των παρευρισκομένων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα για την αναγνώριση που κάνετε της προσφοράς των ομογενών στα ιδρύματα τα οποία έχετε φτιάξει εδώ στην Λακωνία και πρώτα-πρώτα τιμούν εσάς, διότι είστε ο άνθρωπος που σκέφτεται το ποιμνιό του. Γι' αυτό και οι ομογενείς συμπαρίστανται στο έργο σας, διότι γνωρίζουν ότι ό,τι κάνουμε στο εξωτερικό και στέλνουμε εδώ πιάνουν τόπο. Είναι χαρά μας να ευρισκόμεθα τα τελευταία 5 χρόνια, εάν δεν απατώμε, σε αυτά τα καλέσματά σας και για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε δια την αναγνώριση, η οποία δεν είναι μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά είναι συνεχής. Έχω παρευρεθεί σε λειτουργίες και πάντοτε μελετάει τους ομογενείς. Και ευχαριστούμε γι' αυτό, διότι η προσευχή είναι ακόμη πιο σπουδαία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και δείχνει την πραγματική σας αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Καλοειδή, με την κυρία Καλοειδή, και να τους συγχαρούμε για αυτό το ωραίο δημιούργημα που έχουν φτιάξει εδώ στο Μιστρά και να τους πούμε καλές δουλειές. Συγχαρητήρια. Και...
Και τέλος, να πω σε όλους εσάς ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι όταν κάνουμε έργα και σας καλούμε για να συμπαρασταθείτε στην Ομογένεια, στους συλλόγους και στις ομοσπονδίες, πάντοτε προθυμοποιήστε και έρχεστε για να προσφέρετε. Και αυτή η προσφορά σας, όπως βλέπετε, αναγνωρίζεται. Γι' αυτό να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, αλλά και να συμμετέχουμε στα σωματεία μας στην Αμερική και στον Καναδά και όπου αλλού, για να μπορούμε έτσι οργανωμένα και μονιασμένα και ενωμένοι να μπορέσουμε να προσφέρουμε συνεχώς και εδώ και εκεί που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Σε σπρώξες παιδιά τον ήλιο.